Ο Ρίγας Βελέστιν Λις είναι η μεγάλη προσωπικότητα που συνέλαβε το σχέδιο που θα οδηγούσε στην Παλιγκενεσία. Η δολοφονία του ανέστειλε προσωρινά την προετοιμασία. Το δύσκολο έργο ανέλαβε να συνεχίσει το 1814 στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία. Η Επανάσταση, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ξεκίνησε από το Ιάσιο και είχε χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η Επανάσταση στα Νότια να εξελιχθεί χωρίς την παρουσία ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων. Έτσι, στις 23 Μαρτίου, υψώνεται η σημαία της Επανάστασης στη Βοστίτσα, Αίγιο. Και την ίδια μέρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής πολλών αγωνιστών, απελευθερώνουν την Καλαμάτα. Στη συνέχεια, η Επανάσταση εξαπλώθηκε σχεδόν παντού, τόσο στη Χέρσο όσο και στα νησιά, με κυρίαρχα την Ίδρα, τις Πέτσες και τα Ψαρά. Η αντίδραση των Τούρκων ήταν έντονη, αλλά η ατέλειωτη σειρά των ηρώων και των μαρτύρων αποδεικνύει ότι η Επανάσταση ήταν εθνικοαπελευθερωτική, παρόλο που οι εσωτερικές αντιθέσεις οδήγησαν ακόμη και σε εμφύλιες διαμάχες. Ευτυχώς, η ναυμαχία στο Ναβαρίνο στις 20 Οκτωβρίου του 1827 αποτελεί τον καταλύτη που επιτάχυνε τις εξελίξεις για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Έτσι, στις αρχές του 1828 φτάνει στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος είχε εκλεγεί κυβερνήτης. Ο παλιός διπλωμάτης του Τσάρου κατόρθωσε, εκμεταλλευόμενος με αριστοτεχνικό τρόπο τις διεθνείς σχέσεις, να οδηγήσει στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 στο Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο αποτελεί και τη γενέθλια πράξη του ελληνικού κράτους. Το γένος των Ελλήνων δημιούργησε με τους αγώνες του αρχικά μια κρατική οντότητα πολύ εύθραυστη με περιορισμένα σύνορα, η οποία όμως σε λιγότερο από έναν αιώνα θα φτάσει στη σημερινή της μορφή. Πριν από 190 και πλέον χρόνια, σε ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο στη φιλόξενη Οδυσσό, τρία χέρια απλώθηκαν αργά, τελετουργικά και ακούμπησαν με ευλάβεια στο Ευαγγέλιο. Τα πρόσωπα μόλις που διακρίνονταν στο ημίφος των κεριών. Ήταν ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Πρώτα ο ένας και μετά όλοι μαζί επαναλαμβάνουν τα λόγια του Ιδρυτικού Όρκου της Συνωμοτικής Οργάνωσης που πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν. Της Φιλικής Εταιρείας. Ορκίζουμε ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής πιστός εις την εταιρεία κατά πάντα. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις σε, ο Ιερά Πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνου σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις το εξής, σύ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου, οδηγός των πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων μου. Ο όρκος αυτός επαναλήφθηκε πολλές φορές μέχρι το Άγιο 21. Μάλιστα, η ορκομοσία των πρώτων φιλικών στην Οδυσσό γινόταν στην Ελληνική Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, που λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Από τον Σεπτέμβριο του 1814, η Φιλική Εταιρεία, δημιούργημα των φιλογενών Τσακάλοφ, Ξάνθου και Σκουφά, έχει αναλάβει την προετοιμασία του ξεσηκωμού. Οι ιδρυτές της επέλεξαν την Οδυσσό ως βάση της εταιρείας γιατί σε αυτήν υπήρχε ακμάζων από το εμπόριο ελληνικό στοιχείο, ήταν ασφαλής πόλη για τους ομογενείς, μια και ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία και τέλος γιατί βρισκόταν κοντά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι τρεις φίλοι δημιούργησαν 5 βαθμούς μελών και αργότερα πρόσθεσαν και 2 στρατιωτικούς βαθμούς. Δημιούργησαν για λόγους ασφαλείας ένα κρυπτογραφικό σύστημα αναγνώρισης και ονόμασαν αρχήν την ανώτατη αλλά ανύπαρκτη ακόμη εξουσία του απελευθερωτικού κινήματος. Γύρω από την αρχή, σκόπιμα, είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και άφηναν να πλανάται η εντύπωση πως ίσως ήταν ο Τσάρος. Η εταιρεία
σύντομα απέκτησε χιλιάδες μέλη, αποστόλους της ιδέας της Επανάστασης. Τον Φεβρουάριο του 1820 προτάθηκε στον ίδιο τον Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας, να αναλάβει την αρχηγία της εταιρείας, αλλά αυτός αρνήθηκε γιατί δεν πίστευε πως ο καιρός ήταν κατάλληλος για επαναστάσεις. Αντίθετα, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, ενθουσιώδης πατριώτης και ρομαντικός, γιος του ηγεμόνα της Βλαχίας και της Μολδαβίας, δέχθηκε. Λίγο μετά, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής πλέον της εταιρείας, επισπεύδει την εφαρμογή του επαναστατικού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία στη Βαλκανική πολλών επαναστατικών εστιών. Το σχέδιο του Υψηλάντη είχε κυρίως χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο να εξελιχθεί χωρίς την πίεση ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων. Υψηλάντης τολμηρός, εις δασμικάς φοβερός, εις τυράννους νοσηρός, εις τους φίλους σιλαρός. Έτσι, στις 22 Φεβρουαρίου του 1822, ο Υψηλάντης πέρασε τον ποταμό Προύθο και στις 24 του ίδιου μήνα απίφθινε από το Ιάσιο την περίφημη επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», ενώ συγχρόνως άρχισε να στρατολογεί νέους. Στις 26 του μήνα, στην εκκλησία των τριών ιεραρχών του Ιασίου, έγινε δοξολογία, στη διάρκεια της οποίας ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλόγησε την ελληνική σημαία. Εκεί ο ηγεμόνας της Μολδαβίας, Μιχαήλ Σούτσος, του διέθεσε τη φρουρά του. Ο Υψηλάντης στα σύνορα Βλαχίας και Μολδαβίας στη Φοξάνη σχημάτισε τον Ιερό Λόχο από Έλληνες και κατευθύνθηκε προς το Βουκουρέστι, το οποίο είχε καταλάβει από τις 18 Μαρτίου ο ντόπιος οπλαρχηγός και τέος συμμαχός του Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου. Η αποκήρυξη της Επανάστασης από τον τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο και ο αφορισμός των επαναστατών από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο δημιούργησαν αρνητικό κλίμα για τον Υψηλάντη, που έστειλε τον Αθανάσιο Καρπενησιώτη στο Γαλάτσι με σκοπό να οργανώσει τους εκεί Έλληνες ναυτικούς. Ένα μήνα μετά, ο Καρπενησιώτης έπεφτε ηρωικά μαχόμενος εναντίον των Τούρκων κοντά στο χωριό Σκουλένι. Η αποφασιστική όμως μάχη με τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία για να εισέλθουν στις αποστρατικοποιημένες ηγεμονίες πήραν άδεια από τον Τζάρο, είχε δοθεί λίγες ημέρες πριν, στις 6 με 7 Ιουνίου του 1821 στο Δραγατσάνι, όπου παρά τον ηρωικό αγώνα των ιερολοχητών, τα επαναστατικά στρατεύματα ιτήθηκαν. Εκεί υπάρχει και το μνημείο των ιερολοχητών. Στη συνέχεια ο Υψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία, όπου τον συνέλαβαν οι αυστριακές αρχές και τον φυλάκισαν μέχρι το 1827. Ένα χρόνο μετά την απελευθέρωσή του, πέθανε. Οι σύντροφοι του Υψηλάντη συνέχισαν τον αγώνα καταδιωκόμενοι απεινώς πλέον από τους Τούρκους. Οι Γεωργάκης Ολύμπιος και Ιωάννης Φαρμάκης προσπάθησαν με τα παλικάρια τους να διαφύγουν στην Ελλάδα. Αποκλείστηκαν όμως στη Μονή Σέκου από τα τουρκικά στρατεύματα. Τότε ο Φαρμάκης, που πίστηκε στις προτάσεις των Τούρκων, παραδόθηκε, χωρίς όμως τελικά να σώσει τη ζωή του. Ενώ ο πιστός σύντροφος του Υψηλάντη, Ολύμπιος, με 11 συντρόφους του, ανατινάχθηκε στον αέρα μαζί με εχθρούς που είχαν αρχίσει την εισβολή του στο μοναστήρι στις 22 Σεπτεμβρίου του 1821. Παρά τη στρατιωτική συντριβή των ιερολοχητών και των άλλων αγωνιστών, η επανάσταση στις ηγεμονίες είχε πετύχει στο στρατηγικό της στόχο, να απασχολήσει δηλαδή ισχυρές τουρκικές δυνάμεις μακριά από την κυρίως Ελλάδα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Οθωμανικής διοίκησης. Στην Πελοπόννησο, ήδη από τις 21 Μαρτίου, οι επαναστάτες κατέλαβαν τα Καλάβρητα, στις 22 Μαρτίου ο Ανδρέας Λόντος ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στη Βοστίτσα, το σημερινό Αίγιο, ενώ στις 23 η φλόγα της Επανάστασης ανάβηκε στην Πάτρα.
Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στείνει στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου μια κόκκινη σημαία με ένα μαύρο σταυρό και ορκίζει τους αγωνιστές. Την ίδια ημέρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετρόβεης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής πολλών άλλων αγωνιστών, απελευθέρωσαν την Καλαμάτα και κήρυξαν την επανάσταση στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, απλώθηκε η επανάσταση στις Πέτσες, στα Σάλωνα, το Γαλαξίδι, το Λιδωρίκι, τη Θήβα, τη Λιβαδιά, την Αθήνα. Τους επόμενους μήνες η επαναστατική φλόγα είχε απλωθεί στην Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και στη Μακεδονία. Στις μάχες αυτές, αρκετές φορές υπήρξαν ανεξέλεγκτες δράσεις εναντίον των Οθωμανών πολιτών, κάτι που ίσως οδήγησε στις αγριότητες από την πλευρά τους. Οι πρώτες αντιδράσεις των Τούρκων είχαν χαρακτήρα αντιπίνων και επεδίωκαν τον εκφοβισμό των επαναστατών. Συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη πολλούς σημαντικούς εκπροσώπους του γένους, τους οποίους εκτέλεσαν, ενώ κρέμασαν στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο στις 10 Απριλίου του 1821. Ο Γρηγόριος, που ήταν από τη Δημητσάνα και είχε γίνει μοναχός στο μοναστήρι των Στροφάδων, μικρό νησί δυτικά της Ακίνθου, είχε προβεί στον αφορισμό των επαναστατών 2 μήνες πριν. Γεγονός που σε συνδυασμό με την αντίθεση στα μαζικά αντίπεινα του Σεΐχου Ισλάμι, θρησκευτικού αρχηγού των μουσουλμάνων, ίσως συνετέλεσε στη σωτηρία των Ρωμιών της πόλης. Από τότε δεν άνοιξε ποτέ η κεντρική πύλη του Πατριαρχείου στην οποία τον κρέμασαν. Το πτώμα του ρίχτηκε στον Κεράτιο, αλλά αναδύθηκε στα πλευρά ενός ελληνικού καραβιού. Ο κεφαλονίτης πλοίαρχός του Σκλάβος το ανέσυρε και το μετέφερε στην Οδυσσό, όπου οι ρωσικές αρχές το κίδεψαν με μεγάλες τιμές στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Εκεί υπάρχει και το κενοτάφιό του, μια και τα οστά του μεταφέρθηκαν 50 χρόνια μετά στην Αθήνα και έκτοτε φυλάσσονται σε μαρμάρινη Λάρνακα στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Ο Κολοκοτρώνης, επικεφαλής χιλιάδων αγωνιστών, άρχισε να πολιορκεί την Τριπολιτσά, πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο του Μοριά. Η Τριπολιτσά αποτελούσε κατά την έναρξη της Επανάστασης το σημαντικότερο στρατιωτικό κέντρο της Πελοποννήσου και γενικότερα της Νότιας Ελλάδας, καθώς και έδρα του Πασά του Μοραίος, που τότε ήταν ο Χουρσίτ, ο οποίος κατά την περίοδο της πολιορκίας της πόλης βρισκόταν στα Γιάννενα για να αντιμετωπίσει τον αντάρτη Αλή Πασά. Ο γέρος του Μοριά, παρά τις διαφορετικές απόψεις των άλλων στρατιωτικών αρχηγών που ήθελαν να πολιορκήσουν πρώτα τα μεσσηνιακά κάστρα, πρότεινε να μην διασπαστούν οι ελληνικές δυνάμεις σε πολλά σημεία, αλλά να επικεντρωθούν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Φοβόταν πως ο τουρκικός στρατός θα μπορούσε με ορμητήριο την Τρίπολη να διαλύσει τις πολιορκίες άλλων κάστρων και να καταπνίξει τον αγώνα. Στην αντίθετη περίπτωση, η πτώση της Τριπολιτσάς θα καθιστούσε τους Έλληνες κύριους των επαρχιών ευκολότερα. Γύρω λοιπόν από την Τρίπολη στήθηκαν τα ελληνικά στρατόπεδα και ο Κολοκοτρώνης με τους άλλους στρατιωτικούς ηγέτες προσπαθούσε να οργανώσει τους αγωνιστές και να συντονίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις μπροστά στην πόλη. Αποφασιστική σημασία για την πολιορκία της Τριπολιτσάς στάθηκε η νίκη στο Βαλτέτσι στις 12 με 13 Μαΐου 1821 απέναντι σε μια ισχυρή τουρκική δύναμη με αρχηγό τον Μουσταφά Πασά που είχε καταφτάσει από την Ήπειρο για να ενισχύσει την πολιορκημένη πόλη. Μετά και από την νίκη στα Δολιανά, ο κλοιός άρχισε να σφίγγει γύρω από την πόλη. Λίγο πιο πριν, τουρκικά στρατεύματα υπό τον Γιωσέτ Μεχμέτ Πασά και τον Ομέρ Βριώνη κατευθύνονταν προς την ανατολική στερεά Ελλάδα και από εκεί προς την Πελοπόννησο για να ενισχύσουν τους πολιορκημένους της Τριπολιτσάς. Οι οπλαρχηγοί της ανατολικής στερεάς, Διάκος, Πανουριάς και Διοβουνιώτης, συναντήθηκαν στις Κομποτάδες της Φθιώτιδας για να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Τελικά επέλεξαν να τους χτυπήσουν στη γέφυρα της Αλαμάνας, σημερινός ποταμός Περχιός. Στις 23 Απριλίου του 1821 στην Αλαμάνα, ο Αθανάσιος Διάκος προσπάθησε να τους εμποδίσει χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο μαρτυρικός του θάνατος ενίσχυσε παρόλα αυτά το αγωνιστικό φρόνημα των επαναστατών της Ρούμελης.
Μετά τη νίκη του στην Αλαμάνα, ο Ομέρ Βριώνης κατευθύνθηκε προς την Άμφισσα για να περάσει από εκεί στην Πελοπόννησο. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή έφτασε στην περιοχή ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αρματολός της Λιβαδιάς, και με τα 1500 παλικάρια του στρατοπέδευσε στο χάνι της Γραβιάς, στην είσοδο στενής διάβασης του δρόμου που οδηγεί προς την Άμφισσα. Στο μεταξύ, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Στις 8 Μαΐου 1821, ο Ανδρούτσος και τα παλικάρια του κλείστηκαν μέσα στο χάνι, ενώ οι δύο άλλοι οπλοαρχηγοί έπιασαν θέσεις δεξιά και αριστερά. Οι Τουρκαλβανοί, αφού διασκόρπισαν αυτούς που βρίσκονταν έξω από το χάνι, επιτέθηκαν εναντίον των έγκλειστων δυνάμεων. Οι επιθέσεις του Ομέρ Βριώνη αποκρούστηκαν και ο ίδιος διέταξε να του φέρουν κανόνια από τη Λαμία. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, ο Ανδρούτσος και τα παλικάρια του επιχείρησαν έξοδο και κατόρθωσαν να διαφύγουν, αφού πρώτα προξένησαν μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Η νίκη στη Γραβιά αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων μετά την καταστροφή στην Αλαμάνα και καθυστέρησε τους Τούρκους για αρκετό χρόνο. Η συντριβή τέλος τον Αύγουστο και του ισχυρού στρατιωτικού σώματος του Μπεϊράν Πασά στα βασιλικά της Λοκρίδας έκανε αδύνατη πλέον την προσφορά οποιασδήποτε βοήθειας στους πολιορκημένους της Πελοποννήσου. Πάνε για να πατήσουν την τροπό, βρε την τροπολίτα. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, μετά την πολύμηνη πολιορκία, η Τριπολιτσά περιήλθε στα χέρια των Ελλήνων. Την κατάληψη της πόλης συνόδευσαν εκτεταμένες σφαγές αμάχων παρά την αντίδραση πολλών οπλαρχηγών. Πήραμε την Τροπόλιτσα του λιονταριού της πόλης. Η κατάληψη της Τριπολιτσάς υπήρξε αποφασιστική σημασίας γεγονός για την εδραίωση και την εξέλιξη της Επανάστασης, ενώ τόνωσε και το ηθικό των αγωνιστών, οι οποίοι στη συνέχεια στράφηκαν προς άλλα φρούρια. Στην Ήπειρο, η εξέγερση τον Ιούνιο του 1821 στο Σιράκο και τους Καλαρίτες κατεστάλη γρήγορα, ενώ καλύτερη ήταν η κατάσταση στην Άρτα, την οποία άρχισαν να πολιορκούν οι επαναστάτες το φθινόπωρο. Στη Θεσσαλία, στις 7 Μαΐου του 1821, ο άνθιμος Γαζής κήρυξε την επανάσταση στις μηλιές του Πηλίου. Τα χωριά του Πηλίου στα τέλη του 18ου αιώνα είχαν πλουτίσει από το εμπόριο, ιδίως με την κεντρική Ευρώπη, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πνευματικά. Στις Μηλιές, έδρα του άνθιμου Γαζή και των διδασκάλων του γένους, υπήρχε σχολείο που διέθετε όργανα φυσικής και χημίας και άρτια βιβλιοθήκη, που μαζί με τα υπόλοιπα πηλιορίτικα χωριά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του νεοελληνικού διαφωτισμού, ενός αναγεννητικού κινήματος που οδήγησε στο μεγάλο ξεσηκωμό του 1821. Η Επανάσταση γρήγορα απλώθηκε σε όλο το Πηλίο, αλλά η επίθεση των επαναστατών εναντίον του φρουρίου του Βόλου αποκρούστηκε. Λίγο αργότερα, η επέμβαση του Μαχμούτ Πασά από τη Λάρισα εξάλειψε όσες εστίες αντίστασης είχαν απομείνει στη Θεσσαλία. Στη Μακεδονία, ο Εμμανουήλ Παπάς κήρυξε την Επανάσταση στις καριές του Αγίου Όρους 17 Μαΐου του 1821 και γρήγορα απελευθέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της Χαλκιδικής. Ισχυρότατες όμως τουρκικές δυνάμεις κατέστρεψαν την Κασάνδρα, καταστέλλοντας έτσι την Επανάσταση στην περιοχή. Λίγο μετά την έναρξη της Επανάστασης στη νότια Ηπειρωτική Ελλάδα, το ένα μετά το άλλο τα νησιά του Αρχιπελάγους άρχισαν να υψώνουν τη σημαία της εξέγερσης. Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν η Ίδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, νησιά που διέθεταν ισχυρό και εμπειροπόλεμο στόλο. Ακολούθησαν οι Κυκλάδες, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Πάτμος. Τα νησιά, αλλά περισσότερο και άλλα λιγότερο, είχαν δημιουργήσει με την κάλυψη της συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1774 και την προστασία της ρωσικής σημαίας ισχυρούς τόλους εξοπλισμένων πλοίων επανδρομένων με έμπειρα πληρώματα. Τα πλοία αυτά, με την καθοδήγηση εμπνευσμένων καπετανέων,
πέτυχαν σημαντικές νίκες εναντίον των Τούρκων στην αρχή και στη συνέχεια εναντίον των Αιγυπτίων. Η Κρήτη δεν μπορούσε να μείνει μακριά από την επαναστατική φλόγα και παρά την παρουσία πολυπληθούς μουσουλμανικού, εύκολα φανατιζόμενου στοιχείου, τόλμησαν να κινηθούν εναντίον των Τούρκων. Αυτοί, αφού προχώρησαν σε σφαγές, εισέβαλαν με ισχυρές δυνάμεις ακόμη και στα άπαρτα σφακιά, δημιουργώντας ένα κύμα χιλιάδων προσφύγων. Στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 1828, η επανάσταση συνεχίστηκε στη Μεγαλόνησο με αυξομοιούμενη ένταση, χωρίς όμως τελικά να πιστούν οι δυνάμεις να την κατοχυρώσουν στην Ελλάδα. Στις 8 Μαΐου, ο Λυκούργος λογοθέτης κήρυξε την επανάσταση στη Σάμο, ενώ στην Κύπρο οι Τούρκοι έσπευσαν να στείλουν ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψουν οποιαδήποτε ενέργεια. Στη θάλασσα, οι ατρόμητοι μπουρλωτιέριδες είχαν πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Στις 27 Μαΐου του 1821, ο ψαριανός Δημήτριος Παπανικολής κατέκαψε στο λιμάνι της Ερεσού τουρκικό δίκροτο πυροβόλων, ενώ λίγο αργότερα ο στόλος των Τριών Νήσων εμπόδισε τον Καπουδάν Πασά Καρααλή να αποβιβάσει ενισχύσεις στη Σάμο. Στο μεταξύ, η δεύτερη χρονιά της Επανάστασης άρχισε με την ψήφιση από την πρώτη Αθηνοσυνέλευση της Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1822, του πρώτου από τα συνταγματικά κείμενα που συντάχθηκαν στη διάρκεια του αγώνα. Το έθνος, από το ημίφος της παρανομίας και του συνωμοτισμού, των μισόλογων και των κρυφών μηνυμάτων, ατένισε το γλυκοχάραμα της άλλης ημέρας και διακήρυξε στο προήμιο του προσωρινού πολιτεύματος της Επιδαύρου με 58 μόλις λέξεις την πολιτική του ύπαρξη και ανεξαρτησία. Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος, το ελληνικό έθνος, το υπό την φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρει των βαρύτατων και απαραδειγμάτιστων ζυγών της τυραννίας και αποσύσαν αυτών με μεγάλα θυσίας, κηρύττει τη σήμερον δια των νομίμων παραστατών του εις εθνικήν συνηγμένων συνέλευσιν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξην και ανεξαρτησίαν. Οι πρόγονοί μας προσπάθησαν με αυτό το λιτό τρόπο να δικαιολογήσουν στα μάτια των ηγεμόνων της Ευρώπης την Επανάσταση. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη φοβερή ιερή συμμαχία δημιούργημα του Τσάρου της Ρωσίας Αλεξάνδρου του Πρώτου, στην οποία πρόθυμα συμμετείχαν όλα τα απολυταρχικά κράτη της Ευρώπης και είχε ως κεντρικό καθοδηγητή τον καγκελάριο της Αυστρίας Μέτερνιχ. Η Ιερά Συμμαχία ήταν έτοιμη να καταπνίξει στο αίμα κάθε φιλελεύθερη λαλιά και ο κίνδυνος για τους Έλληνες ήταν πολύ μεγάλος. Με το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου, οι πρόγονοί μας επιδίωξαν επίσης να προκαταλάβουν τις επόμενες γενιές για το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει το ελεύθερο πλέον κράτος. Το δρόμο της ελευθερίας που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη δημοκρατία. Στις αρχές του 1822, ο Ομέρ Βριώνης άρχισε να πολιορκεί το Σούλι, το οποίο είχαν σπεύσει να βοηθήσουν στρατιωτικά σώματα φιλελλήνων και Ελλήνων αγωνιστών υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Παρά την αρχική επιτυχία μάχη στο Κομπότι της Άρτας, το εκστρατευτικό σώμα διαλύθηκε στις 4 Ιουλίου του 1822 στη μάχη κοντά στο Πέτα, ενώ οι Σουλιώτες λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους και να καταφύγουν στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα. Την 20 Φεβρουαρίου 1822, έξω από την Πάτρα, έγινε η πρώτη εκπαρατάξιος σύγκρουση μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού στόλου με χρήση αποκλειστικά πυροβόλων. Παρά το επιθετικό πνεύμα του στόλαρχου Ανδρέα Μιαούλη, δεν σημειώθηκε καμία ολοκληρωτική καταστροφή εχθρικού πλοίου. Φάνηκε όμως η διάθεση των ελληνικών πληρωμάτων να αντιπαραταχθούν στις υπέρτερες δυνάμεις των Τούρκων. Παράλληλα, η επανάσταση αναζωπυρώθηκε στη Μακεδονία, αρχικά στην περιοχή του Ολύμπου και κατόπιν στην Άουσα, όπου ο πρόκριτος της πόλης, Ζαφυράκης, είχε εκδιώξει τις τουρκικές αρχές.
Όμως στις 13 Απριλίου του 1822, τουρκικός στρατός, προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, κατέλαβε την πόλη, θανατώνοντας 2.000 τουλάχιστον από τους κατοίκους της. Λίγο πριν, στις 30 Μαρτίου του 1822, ο τουρκικός στόλος υπό τον Καρά Αλή αποβίβασε χιλιάδες στρατιώτες στη Χίο. Έπειτα από 2 ημέρες, όλο το νησί είχε μετατραπεί σε ερείπια και περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι του, οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να καταφύγουν σε γειτονικά νησιά, θανατώθηκαν ή εξανδραποδίστηκαν. Η καταστροφή αυτή γρήγορα μαθεύτηκε στην Ευρώπη και ο αποτροπιασμός της διεθνούς κοινής γνώμης για το γεγονός ενίσχυσε εντυπωσιακά το κίνημα του φιλελληνισμού. Παράδειγμα είναι το κλασικό έργο του Ντελακρουά «Η καταστροφή της Χίου». Έτσι, χιλιάδες ξένοι ήλθαν να πολεμήσουν για την ελευθερία της Ελλάδας. Πολλοί πέθαναν εδώ. Ανάμεσά τους όμως ξεχωρίζει η μορφή του Λόρδου Βίρονα, ο οποίος ήλθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι. Το ανθυγιεινό κλίμα και οι κακουχίες επιδείνωσαν την εύθραυστη υγεία του μεγάλου ποιητή, ο οποίος ασθένησε και άφησε την τελευταία του πνοή στο Μεσολόγγι στις 7 Απριλίου 1824. Η απάντηση των Ελλήνων ήρθε από τον ψαριανό Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Ιδραίο Ανδρέα Πιπίνο, οι οποίοι αποφάσισαν να χτυπήσουν με 2 πυρπολικά τον τουρκικό στόλο που ναυλοχούσε στο λιμάνι της Χίου. Η νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου ήταν αφέγγαρη και οι 2 ατρόμητοι ναυτικοί μαζί με τους συντρόφους τους πλησίασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τους στόχους τους. Ο Πιπίνος την Υποναυαρχίδα και ο Κανάρης την Αυαρχίδα, την περήφανη Μανσουρίγε. Τα 2 πλοία ήταν κατάφωτα και τα πληρώματα διασκέδαζαν καθώς την επομένη άρχιζε τον Μπαϊράμι. Ο Πιπίνος και το πυρπολικό του γαντζώθηκαν στην Υποναυαρχίδα, άναψε το φυτίλι και πήδηξε στη βάρκα διαφυγής. Η φωτιά όμως άργησε να φωντώσει και το πλήρωμα του δικρότου απομάκρυνε το πυρπολικό. Ο Κανάρης όμως στάθηκε περισσότερο επίμονος. Έμεινε στο πυρπολικό μέχρι ότου η φωτιά μεταδόθηκε στην τουρκική ναυαρχίδα. Αυτή λαμπάδιασε και σε λιγότερο από 3/4 της ώρας, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του πληρώματός της να σβήσει τη φωτιά, ανατινάχτηκε, συμπαρασύροντας στον υγρό τάφο της 1.000 ναύτες και αξιωματικούς. Μία ώρα αργότερα, ο Καρά Αλή αφήνει την τελευταία του πνοή στην ακτή του νησιού που λίγες μέρες πριν είχε καταστρέψει. Σε αυτό το νησί βρίσκουμε και σήμερα ακόμη τον τάφο του. Στο μεταξύ, ο Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, με μια δύναμη 20 περίπου χιλιάδων ανδρών, κατευθύνθηκε από τη Θεσσαλία προς την Ανατολική Πελοπόννησο με τελικό στόχο την Τριπολιτσά. Μόλις μπήκε στην Πελοπόννησο ο Δράμαλης, βρήκε ανοιχτό το δρόμο. Η Κόρινθος και η Ακροκόρινθος έπεσαν στα χέρια του ανυπεράσπιστες. Μολονότι το κάστρο ήταν εφοδιασμένο με τροφές και σημαντικό πολεμικό υλικό. Μπροστά στη Λέλαπα, το Άργος εγκαταλείφθηκε, ενώ η κυβέρνηση άφησε τον ναύπλιο και επιβιβάστηκε για περισσότερη ασφάλεια σε πλοία. Και ενώ όλα φαίνονται να καταραίουν, 2 μορφές ξεχώρισαν. Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο πρώτος κλείστηκε στην ακρόπολη του Άργους, τη Λάρισα, για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό. Τη δύσκολη αυτή στιγμή, ο Κολοκοτρώνης, αρχιστράτηγος πλέον, εφάρμοσε το σχέδιό του για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Κατέστρεψε όλες τις αποθήκες με σιτηρά και άλλα τρόφιμα, καθιστώντας έτσι προβληματικό τον ανεφοδιασμό της μεγάλης τουρκικής στρατιάς. Λίγο μετά, ο Κολοκοτρώνης διεύρυνε τον αντιπερισπασμό του Υψηλάντη και απελευθέρωσε τους έγκλειστους στη Λάρισα. Ο Δράμαλης, πιεζόμενος από την έλλειψη εφοδίων, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κόρινθο, αφού ο ανεφοδιασμός της στρατιάς του ήταν πλέον αδύνατος στην πεδιάδα του Άργους. Διέδιδε όμως ότι σκόπευε να ανακαταλάβει την Τριπολιτσά.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν πίστεψε στις διαδόσεις και ήταν βέβαιος πως ο Τούρκος στρατιωτικός θα επέλεγε το δρόμο που περνούσε από τα στενά των Δερβενακίων με κατεύθυνση την Κόρινθο. Οι προβλέψεις του σύντομα επαληθεύτηκαν. Στις 26 Ιουλίου, η εμπροστοφυλακή της εχθρικής στρατιάς φάνηκε να μπαίνει στα στενά των Δερβενακίων. Οι Έλληνες έμειναν ακίνητοι στα ταμπούρια τους, όπως είχε δώσει εντολή ο Κολοκοτρώνης. Έπρεπε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Τούρκοι. Ξαφνικά, ακούστηκε η βροντερή φωνή του Κολοκοτρώνη. «Επάνω τους Έλληνες!» Την ίδια στιγμή, μια κόλαση φωτιάς ξεχύθηκε μέσα στη στενή δίωδο που στο διάβα της κατέκαιε τα πάντα. Οι Τούρκοι, σαστισμένοι, στράφηκαν προς τον Άγιο Σώστη για να σωθούν. Πολλοί κατάφεραν να ξεφύγουν. Τότε ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστός Νικηταράς, με πολλούς συμπολεμιστές του, απέκοψε την οδό διαφυγής. Η καταδίωξη συνεχίστηκε τις δύο επόμενες ημέρες σε άλλες τοποθεσίες της περιοχής και ιδιαίτερα στο Αγιονόρι, όπου συμμετείχαν και γυναίκες στη μάχη. Τεράστιες ποσότητες λαφύρων, ιδιαίτερα πολεμοφοδίων, έπεσαν στα χέρια των επαναστατών. Η προσπάθεια του Δράμαλη να καταστήλει την επανάσταση στην Πελοπόννησο όχι μόνο απέτυχε, αλλά εξόπλισε τελικά τους Έλληνες αγωνιστές, ανεβάζοντας συγχρόνως το ηθικό τους και ενισχύοντας την πίστη τους στην επιτυχία του αγώνα τους. Την ίδια εποχή, τον Αύγουστο του 1822, στο Λονδίνο, συμβαίνει ένα γεγονός που θα επηρεάσει δραματικά τις εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα. Αυτοκτονεί ο συντηρητικός Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών Κάστελρικ και τον διαδέχεται ο φιλελεύθερος και διορατικός George Canning. Έτσι, από τις αρχές του 1823, η Αγγλία, η ισχυρότερη δύναμη εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, προχώρησε σε μια de facto αναγνώριση των Ελλήνων ως εμπολέμων. Ανάλογη τύχη με αυτή του Δράμαλη είχε το Δεκέμβριο του 1822 και η προσπάθεια των Τούρκων υπό τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βριώνη να καταλάβουν τη στρατηγική σημασία πόλη του Μεσολογγίου, την πολιορκία της οποίας γρήγορα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Οι Οθωμανοί επιχείρησαν στη διάρκεια του 1823 αρκετές μικρής μάλλον κλίμακας εκστρατείες, με εξαίρεση ίσως αυτήν του Μουσταΐ Πασά της Κόδρας και του Ομέρ Βριώνη, το καλοκαίρι, που ήταν αρκετά φιλόδοξη και κατέληξε σε ήττα των Τούρκων στο Κεφαλόβρισο, 8 και 9 Αυγούστου του 1823, κοντά στο Καρπενήσι. Στη διάρκεια της φωνικής μάχης τραυματίστηκε θανάσιμα ο Μάρκος Μπότσαρης, του οποίου ο τάφος υπάρχει στο Μεσολόγγι. Όταν το Μάρτιο του 1823 ξεκίνησε τις εργασίες της στο Άστρος, η δεύτερη εθνοσυνέλευση, ο αγώνας αντιμετώπιζε σοβαρή κρίση, γιατί οι αντιθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς ήταν οξύτατες. Στις πρώτες φάσεις της Επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης και οι Πελοποννήσιοι προύχοντες συσπυρώθηκαν γύρω από την Πελοποννησιακή Γερουσία και αντιμάχονταν την ιδέα της δημιουργίας κρατικών δομών δυτικού τύπου, την οποία εισηγούνταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Δημήτριος Υψηλάντης. Μετά την Εθνοσυνέλευση του Άστρους όμως, οι οπαδοί της ιδέας της δημιουργίας κρατικού μηχανισμού ενίσχυσαν τη θέση τους. Γρήγορα η σύγκρουση μετατράπηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ των φορέων της εκτελεστικής και αυτών της νομοθετικής εξουσίας. Γύρω από τους φορείς της πρώτης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, συσπυρώθηκαν οι προύχοντες της Πελοποννήσου και οι τοπικοί στρατιωτικοί ηγέτες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Αντίθετα, γύρω από τους φορείς της νομοθετικής εξουσίας συσπυρώθηκαν οι ετερόχθονες πολιτικοί, οι εκπρόσωποι των νησιών, οι οπλαρχηγοί της Τερεάς, καθώς και οι σουλιώτες οπλαρχηγοί όπως ο Κίτσος Τζαβέλας. Ο Κολοκοτρώνης, ερεθισμένος εναντίον της νομοθετικής εξουσίας, στα τέλη Νοεμβρίου του 1823 διέταξε τη βίαιη διάλυσή της. Αυτή όμως συνέχισε να συνεδριάζει στο Κρανίδι αυτή τη φορά, κάτω από την προστασία των ιδραίων και των σπετσιωτών. Οι βουλευτές προχώρησαν στην καθαίρεση του εκτελεστικού και στην ανάδειξη νέας κυβέρνησης με πρόεδρο τον Γιώργιο Κουντουριώτη.
Κάτι ανάλογο έκανε και το καθερεμένο εκτελεστικό. Έτσι, εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο κυβερνήσεις, μία στο Κρανίδι και μία στην Τριπολιτσά. Η σύγκρουση που ακολούθησε, περισσότερο γνωστή ως πρώτος εμφύλιος πόλεμος, οδήγησε τελικά στη νίκη της νομοθετικής εξουσίας. Σημαντικό ρόλο στην κατάληξη αυτή έπαιξε και η σύναψη Δανείου με Άγγλους κεφαλαιούχους της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Η κυβέρνηση, τέλος, προχώρησε στην παροχή γενικής αμνηστίας τον Ιούλιο του 1824. Η άρνηση των κατοίκων της Τριφυλίας να δεχθούν τις διαταγές της κυβέρνησης και να πληρώσουν φόρους ήταν η αφορμή για την έναρξη του δεύτερου εμφύλιου πολέμου. Το Νοέμβριο του 1824, με πρώτο και καλύτερο τον Κούρα, ρουμελιώτες και σουλιώτες οπλαρχηγοί εισέβαλαν στην Πελοπόννησο για να εδραιώσουν την κεντρική εξουσία που αμφισβητούνταν. Η σύγκρουση κατέληξε στην ήττα των Προκρήτων και των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου. Ο Κολοκοτρώνης παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 1824 και στις 6 Φεβρουαρίου του 1825, μαζί με τους Δελιγιανέους και άλλους Πελοποννησίους, φυλακίστηκε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία της Ύδρας. Μεταξύ των θυμάτων της εμφύλιας σύγκρουσης συγκαταλέγονται ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος δολοφονήθηκε από ανθρώπους του Γκούρα, και ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Πάνος. Στην Κρήτη όμως ήδη, ο Αιγύπτιος Γενικός Διοικητής Χουσέιν κατάφερε έπειτα από πολλές προσπάθειες στα μέσα Μαΐου του 1824 να διαλύσει όλα τα ένοπλα επαναστατικά σώματα του νησιού. Στη συνέχεια, οι Αιγύπτιοι στράφηκαν εναντίον της Κάσου, την οποία κατέστρεψαν τη νύχτα της 28ης προς την 29η Μαΐου του 1824. Μετά την καταστροφή της Κάσου, σειρά είχαν τα ψαρά, στις 21 Ιουνίου 1824. 10.000 Τούρκοι στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο νησί και αμέσως άρχισαν τις σφαγές και τις πυρπολήσεις. Οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές έπεσαν μαχόμενοι, ενώ αρκετοί που διέφυγαν την αιχμαλωσία κατέφυγαν στις Κυκλάδες. Η πτώση της Κάσου και των ψαρών ήταν σοβαρό πλήγμα για τον αγώνα. Στη συνέχεια, οι προσπάθειες των Τουρκοαιγυπτίων στράφηκαν εναντίον της Σάμου, η οποία εξακολουθούσε να αντιστέκεται, αν και βρισκόταν πολύ κοντά στις μικρασιατικές ακτές. Ο ελληνικός στόλος είχε κατορθώσει να κρατήσει μακριά τον εχθρικό στόλο, ο οποίος είχε καταφύγει στην Κο. Τότε, ο ενωμένος ελληνικός στόλος, με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη, κατέπλευσε στο στενό ανάμεσα στην Κο και την Αλικαρνασσό. Η πρώτη σύγκρουση δεν είχε σοβαρά αποτελέσματα. Στις 29 Αυγούστου του 1824 όμως, στον κόλπο του Γέροντα, η αντιπαράθεση των δύο στόλων εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα πείσμονα ναυμαχία. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο εχθρός κατέφυγε στο λιμάνι της Κο. Οι απολιές του από τη δράση του ελληνικού στόλου ήταν σημαντικές. Η ναυμαχία στον κόλπο του Γέροντα ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τουρκοαιγυπτίους και η έκβασή της δημιούργησε κλίμα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη στιγμή. Η αποφασιστικότητα του Ναυάρχου Μιαούλη και η σύμπεραξη των μεγάλων πυρπολιτών Παπανικολή, Σαχτούρη, Πιπίνου, Ματρόζου και άλλων έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα και περιόρισαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Αιγυπτιακό στόλο στην Κρήτη και τον Τουρκικό στα Δαρδανέλια. Εκτός από τις εμφύλιες διαμάχες, ο νότος της ελληνικής Χερσονήσου θα γνώριζε σε λίγο την ισχύ των όπλων του Ιμπραήμ Πασά, γιου του αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μοχάμεντ Άλι. Αυτός, επικεφαλής ενός ισχυρότατου εκστρατευτικού σώματος Τούρκο-Αιγυπτίων, αποβιβάστηκε το Φεβρουάριο του 1825 στη Μεθόνη. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη ευνηδιάστηκε και προσπάθησε να αντιδράσει. Η αδυναμία δυστυχώς των Ελλήνων να τον σταματήσουν φάνηκε γρήγορα και στο Κρεμμύδι στις 7 Απριλίου του 1825 και στη Σφακτηρία στις 26 Απριλίου του 1825.
Στη διάρκεια της μάχης που έγινε πάνω στο νησί, ανάμεσα στους πολλούς που έπεσαν ήταν ο Αναγνωσταράς και ο Φιλέλληνας Σανταρόζα. Τα ελληνικά πλοία που ναυλοχούσαν στον κόλπο κατόρθωσαν να διαφύγουν διασώζοντας εκατοντάδες μαχητές. Τελευταίος διέσπασε τον κλειό των πολιορκητών ο Άρης του Τσαμαδού με πλοίαρχο το Σαχτούρι. Το πλοίο κατόρθωσε να διαφύγει βαλόμενο από δεκάδες εχθρικά πλοία που είχαν συρρεύσει στον κόλπο του Ναβαρίνου. Η αδυναμία των Ελλήνων να ανακόψουν την πορεία των Τουρκοαιγυπτίων επέτρεψε στον Ιμπραήμ να εισχωρήσει στη Μεσσηνιακή Μάνη. Εκεί προσπάθησε μάταια να τον αναχαιτήσει στην περιοχή Μανιάκη ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας, αλλά έπεσε ηρωικά μαχόμενος. 20 Μαΐου του 1825. Ο δρόμος για την Τριπολιτσά ήταν πλέον ανοιχτός. Η κυβέρνηση έσπευσε να αμνηστεύσει τον Κολοκοτρώνη, αλλά η πρωτεύουσα του Μοριά έπεσε στα χέρια των Αιγυπτίων στις 11 Ιουνίου. Την επομένη εισέβαλαν στην Αργολίδα με σκοπό να χτυπήσουν τον Ναύπλιο. Εκεί, στη θέση Μίλη, στα παράλια της Αργολίδας, ο Ιμπραήμ αντιμετώπισε την καλά οργανωμένη προσπάθεια των Ελλήνων. Επικεφαλής ήταν ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. Επίκουροι έφτασαν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, καθώς και 100 κριτικοί. Από τη θάλασσα, μοίρα του ελληνικού στόλου προστάτευε τα ελληνικά σώματα. Στις 13 Ιουνίου, ο Ιμπραήμ εξαπέλυσε την επίθεση. Οι Έλληνες όμως, με καταιγιστικό πυρ, απόθυσαν τους επιτιθέμενους και οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το Ναύπλιο σώθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον αγώνα, χάρη στην ηρωική προσπάθεια του Μακρυγιάννη και των συναγωνιστών του. Εν τούτης, ο Ιμπραήμ για πολύ καιρό θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τον αγώνα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Ιμπραήμ κινήθηκε προς το Μεσολόγγι για να ενισχύσει τον Κιουταχή. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Τούρκους, υπό τον Κιουταχή, είχε αρχίσει τον Απρίλιο του 1825. Οι 5.000 υπερασπιστές της πόλης κατόρθωσαν να κρατήσουν μακριά τους Τούρκους για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η παρουσία του ελληνικού στόλου στην περιοχή, ο οποίος φρόντιζε να εφοδιάζει τις φρουρές των μικρών νησιών της Λιμνοθάλασσας και το ίδιο το Μεσολόγγι. Αλλά και η δράση του Καραϊσκάκη στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος διαρκώς παρενοχλούσε τους εχθρούς. Η κατάσταση αυτή γρήγορα ανατράπηκε το Δεκέμβριο με την άφιξη του Ιμπραήμ. Ξεκινούσε πλέον η δεύτερη και πιο δύσκολη φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Περισσότεροι από 25.000 Τούρκοι και Αιγύπτιοι άρχισαν να πιέζουν ασφυκτικά την πόλη και ο ανεφοδιασμός του Μεσολογγίου γινόταν μέρα με τη μέρα δυσκολότερος. Οι θάνατοι από την πείνα αυξάνονταν συνεχώς. Τελικά, στο Συμβούλιο των Οπλαρχηγών και των Προκρήτων αποφασίστηκε η έξοδος. Τρεις φάλαγγες των 1.000 ανδρών η καθεμιά, τη νύχτα της 10ης Απριλίου, όρμησαν εναντίον των πολιορκητών, οι οποίοι υποδέχτηκαν τους γενναίους αγωνιστές με καταιγισμό πυρών, αφού το σχέδιό τους είχε προδοθεί. Λίγοι διασώθηκαν, μια και οι περισσότεροι είτε έπεσαν μαχόμενοι, είτε κυρίως γυναικόπαιδα, ανατινάχθηκαν στη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη, την οποία πυροδότησε ο γενναίος Χρήστος Καψάλης. Το Μεσολόγγι έπεσε και οι σφαγές που ακολούθησαν κράτησαν 2 ημέρες. Ο απόϊχος των γεγονότων που διαδραματίστηκαν αναζωπήρωσαν το πνεύμα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη. Μπροστά σε αυτό το μοναδικό στοιχείο των γενναίων της εξόδου, οι σπουδαίοι και μεγάλοι των καιρών αποφάσισαν να επέμβουν διαμεσολαβητικά στο ελληνικό ζήτημα. Μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου, ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο, ενώ ο Κιουταχής κατευθύνθηκε προς την Αθήνα και άρχισε να την πολιορκεί. Εκείνη τη δύσκολη στιγμή,
Μόνο ο Γεώργιος Καραϊσκάκης μπορούσε να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τρομοκρατημένες ομάδες των αγωνιστών της Τερεάς. Έπρεπε με κάθε θυσία να κρατηθεί η Στερεά Ελλάδα. Η κυβέρνηση τον διορίζει αρχηγό της εκστρατείας της Στερεά και τον προτρέπει να απομακρύνει τις τουρκικές δυνάμεις που πολιορκούν την Ακρόπολη. Η ίδια, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, μετέφερε την έδρα της στην Αίγινα. Ο Καραϊσκάκης προσπάθησε με διάφορες επιθέσεις του στην Ανατολική κυρίως Στερεά, Αράχοβα, Φοντάνα, Δίστομο και αλλού, να απομακρύνει τον Κιουταχή από την Αθήνα, αλλά απέτυχε. Στο μεταξύ, παρά το θανάσιμο τραυματισμό του Γκούρα στις αρχές του Οκτωβρίου του 1826, οι υπερασπιστές του κάστρου αντέδρασαν με επιτυχία στις τουρκικές επιθέσεις. Ύστερα από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Βιωτία, ο Καραϊσκάκης επέστρεψε στην Αττική το Μάρτιο του 1827. Η επιβολή του αρχιστρατήγου στο στράτευμα ήταν απόλυτη και η αφοσίωση των στρατιωτών του στο πρόσωπό του μοναδική. Προετοίμαζε συστηματικά την επίθεση παρά τα προβλήματα που του δημιουργούσε ο άπειρος Άγγλος τόλαρχος Κοχρέιν. Ανήμερα της γιορτής του, ο αρχιστράτηγος, αν και άρρωστος, πήρε μέρος σε μια συμπλοκή κοντά στο Φάληρο, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο θάνατός του συγκλώνησε Έλληνες και Τούρκους. Ένα μήνα αργότερα, στις 25 Μαΐου, η Ακρόπολη παραδόθηκε στους Τούρκους. Στο μεταξύ, ο Ιμπραήμ, μετά την επιστροφή του στην Πελοπόννησο, προσπάθησε να εξαφανίσει όλες τις επαναστατικές εστίες που υπήρχαν ακόμη στο Μοριά. Κινήθηκε δύο φορές, το Μάιο και τον Αύγουστο του 1826, εναντίον του άπαρτου κάστρου της Μάνης. Απέτυχε και στις δύο προσπάθειές του. Ο Ιμπραήμ άρχισε να πυρπολεί την αγροτική παραγωγή και οι αγρότες της Πελοποννήσου, μπροστά στον κίνδυνο του λοιμού, δήλωσαν υποταγή. Προσκύνησαν. Ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του σημειώνει χαρακτηριστικά. «Μόνον εις των καιρών του προσκυνήματος εφοβήθηκα δια την πατρίδα μου». Ο γέρος του Μοριά, με σύνθημα «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», εξαπέλυσε τα παλικάρια του στα χωριά που δήλωσαν υποταγή στον Ιμπραήμ και πότε με το καλό και πότε με το άγριο κατάφερε να κρατήσει τη φλόγα της Επανάστασης αναμένη. Μέσα στην αγωνία που δημιουργούσε η παρουσία του Ιμπραήμ υπήρχαν και γεγονότα όπως αυτό της ναυμαχίας στη Σκάλα Σαλώνων, τη σημερινή Ιταία, 18 Σεπτεμβρίου του 1827, τα οποία έδιναν κάποιες ελπίδες για το μέλλον. Ο σπουδαίος φιλέλληνας Άμπνεϊ Άστινγκς, διοικητής μιας μικρής ναυτικής μοίρας, στην οποία περιλαμβανόταν και το ατμόπλιο Καρτερία, επιτέθηκε σε μια τουρκική μοίρα, η οποία προστάτευε τρία αυστριακά φορτηγά πλοία. Η τουρκική πλευρά είχε βαριές απώλειες, ενώ για πρώτη φορά στην παγκόσμια ναυτική ιστορία ένα πολεμικό ατμόπλιο συμμετείχε σε ναυμαχία. Παρά τα προβλήματα ήδη από το 1826, το ελληνικό ζήτημα κατήχε πλέον κυρίαρχη θέση στις διεθνείς διπλωματικές διεργασίες. Έπειτα από αλλεπάλληλες διασκέψεις ανάμεσα στη Ρωσία, την Αγγλία και τη Γαλλία, υπογράφτηκαν τα δύο πρώτα πρωτόκολλα της ελληνικής ελευθερίας, στις 4 Απριλίου 1826 και στις 6 Ιουλίου 1827. Το δεύτερο πρωτόκολλο, εκτός από την ίδρυση αυτόνομου ελληνικού κράτους, προέβλεπε τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και μέτρα καταναγκασμού της υψηλής πύλης για να το δεχτεί. Για το σκοπό αυτό, στάλθηκε στα παράλια της Πελοποννήσου ναυτική δύναμη των τριών μεγάλων δυνάμεων, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, για εκφοβισμό. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση των δυνάμεων για κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η άρνηση όμως του Σουλτάνου να δεχτεί τους όρους της Ιουλιανής Σύμβασης και η αργοπορία του Ιμπραήμ να συμμορφωθεί οδήγησαν στην αυμαχία του Ναυαρίνου στις 8 Οκτωβρίου 1827.
Ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος ήταν συγκεντρωμένος στο Ναβαρίνο, όπου κατέπλευσε και ο ενωμένος αγγλικός, γαλλικός, ρωσικός συμμαχικός στόλος με αρχηγούς τους ναυάρχους Κόδρικτον, Δεριγνή και Χέιντεν και αγκυροβόλησε κοντά ή ανάμεσα στα τουρκο-αιγυπτιακά πλοία. Ένα επεισόδιο ανάμεσα σε ένα αιγυπτιακό και ένα μικρό αγγλικό πλοίο οδήγησε στη γενίκευση της σύραξης και στην ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου αποτέλεσε την αφετηρία διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων, οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Στις αρχές του 1828 έφτασε στην Αίγινα ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος είχε εκλεγεί κυβερνήτης με επταετή θητεία από τα μέλη της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης στην Τριζίνα, η οποία μάλιστα είχε ψηφίσει και το πιο δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς κατέφτασαν στο πεταλίδι της Πελοποννήσου 15.000 Γάλλοι στρατιώτες υπό τον στρατηγό Μεζόν για να βοηθήσουν τόσο στην ομαλή απαγκίστρωση των δυνάμεων του Ιμπραήμ όσο και στην εμπέδωση της τάξης στον πολύπαθο Μοριά. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να οργανώσει κράτος, ενώ συγχρόνως με έξοχες διπλωματικές κινήσεις, εκμεταλλευόμενος τις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αντιθέσεις, αλλά και τις πολιτικές συγκυρίες, κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα στην πλήρη ανεξαρτησία με όσο το δυνατόν πιο διευρυμένα σύνορα. Τούτο, επειδή εκμεταλλεύθηκε με αριστοτεχνικό τρόπο τη νίκη των Ρώσων στον πόλεμό τους με την Τουρκία και τη συνθήκη της Αδριανούπολης που σφράγισε το τέλος των εχθροπραξιών την 14η Σεπτεμβρίου του 1829. Τελικά, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο αποτέλεσε και τη γενέθλια πράξη του ανεξάρτητου πλέον ελληνικού κράτους. Δυστυχώς όμως για την Ελλάδα, ο άνθρωπος που δάμασε έναν Μέτερνιχ ή έναν Πάλμερστον έπεφτε νεκρός το Σεπτέμβριο του 1831 από σφαίρες Ελλήνων. Ο μόνος Έλληνας εκείνη τη δύσκολη περίοδο που είχε τις δυνατότητες και την ικανότητα να οργανώσει πραγματικά ελληνικό κράτος, ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, αντικαταστάθηκε από τον Βαβαρό Όθωνα. Και αναφερόμαστε σε μία Ελλάδα που εκτινόταν δυτικά μέχρι την Άρτα και ανατολικά μέχρι τη Λαμία. Έπρεπε να περάσουν περίπου 90 δραματικά και δύσκολα χρόνια μέχρι ότου θα φτάναμε στη σημερινή, διπλάσια από ό,τι τότε, Ελλάδα. Thank you.